Κατηγορηματικά διέψευσε σήμερα ο αντιδήμαρχος Αγρίας και Αρτέμιδας Νίκος Στόικος τη φημολογία ότι σχεδιάζεται η πεζοδρόμηση της παραλιακής οδού της Αγρίας. Αυτή η προοπτική προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από περιοίκους των παράλληλων δρόμων που δεν θέλουν ούτε να σκέφτονται ότι ο κύρος όγκος της κυκλοφορίας προς το Πήλιο θα διέρχεται καθημερινά μέσα από δρόμους σαν κι αυτόν. Μάλιστα, οι κάτοικοι που αντιδρούν άρχισαν ήδη να συλλέγουν υπογραφές ώστε να αποτρέψουν το ενδεχόμενο να διέρχονται καθημερινά δίπλα από τα σπίτια τους 30.000 αυτοκίνητα. Ο αντιδήμαρχος διέψευσε σήμερα τα στιγμένα σενάρια και ξεκαθάρισε ότι η κυκλοφορία στον παραλιακό δικό άξονα θα διακοπεί μόνο για τους καλοκαιρινούς μήνες και κατά τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Κατά την συζήτηση στην Επιτροπή Κυκλοφοριακών Θεμάτων, εξετάστηκε, υπόθηκε από κάποιους που συμμετέχουν στην Επιτροπή, ότι μήπως θα μπορούσε να κλείσει οριστικά η παραλία. Αυτό όμως δεν ληφθεί καμία απόφαση. Η Επιτροπή έμεινε στο αίτημα του τοπικού συμβουλίου της Αγρίας, που ήταν αυτό που γίνεται κάθε χρόνο εδώ και πάνω από 20 χρόνια, και περιορίστηκε στο ζήτημα αυτό, το οποίο βέβαια σε λίγη ώρα από ό,τι ξέρω θα συζητηθεί και θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ο αντιδήμαρχος Αγρίας και Αρτέμιδας επεσήμανε ότι η πεζοδρόμηση του παραλιακού δρόμου μπορεί να γίνει μόνο αν και όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του περιφερειακού, ώστε να διοχετεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων έξω από την κατοικημένη περιοχή. Σε καμιά άλλη περίπτωση αυτό το πράγμα δεν είναι ρεαλιστικό. Δεν μπορεί τόσο μεγάλος φόρτος κυκλοφορίας να μπει μέσα στο όλο το 24ωρο μέσα στην Αγρία. Επομένως, οποιαδήποτε συζήτηση και ανησυχία υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι χωρίς αιτία. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Είμαστε μακριά ακόμα από τέτοιες λύσεις. Αν δεν κατασκευαστεί ο περιφερειακός, ούτε να το συζητάμε.